Το τελευταίο 24ωρο, όχι μόνο και όλα τα μέσα ενημέρωσης, σε όλα τα μέσα ενημέρωσης μονοπολούν τις συζητήσεις, τις πολιτικές συζητήσεις, οι πολιτικοί. Αλλά έχω την εντύπωση ότι οι πολιτικοί λένε αυτά που θέλουν να πούνε και αδιαφορούν για τους απλούς πολίτες. Και ιδιαίτερα για τους νέους, βλέπουμε που έχει φτάσει η ανεργία και ο προβληματισμός είναι πολύ μεγάλο. Για την καθημερινότητα πάνω απ' όλα, γιατί από ό,τι έχουμε καταλάβει και οι νέοι προκόποι έχουν βαρεθεί τις γενικολογίες, θέλουν πράξεις από εδώ και εδώ πέρα. Δεν τις λάβει. Έχουν βαρεθεί οι μεγάλοι άνθρωποι, οι ηλικιωμένοι, που όπως βιώνουν οι νέοι, την βιώνουν και οι ηλικιωμένοι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και δεν ξέρω τι μέλη γενέστε. Είστε αισιόδοξοι και οι τρεις μου είπατε προηγουμένως. Ναι, αλλά καλό είναι να είσαι αισιόδοξος, αλλά καλό θα είναι να είμαστε και πραγματιστές. Έτσι. Περάσαμε από τη γενιά του Στέιζ. Το θυμόσαστε αυτό. Το Στέιζ, ναι, τώρα βέβαια. Δεν το αναφέρει κανένας. Έτσι. Φανταστείτε πόσο λάθος ήταν η πολιτική αυτή που θέλανε να βάλουν στο δημόσιο και του Στέιζ. Δηλαδή, πού θα φτάναμε εδώ πέρα. Πάμε από τον 1:5 αναλογία στους 1:10. Ναι. Φανταστείτε να είχαν βάλει και τους stage στο δημόσιο, τι θα γινόταν. Ναι, αλλά μην ξεχνάμε εδώ ότι και αυτά τα παιδιά που δούλευαν σε αυτά τα προγράμματα είχαν ανάγκη από λεφτά. Εκμεταλλεύτηκαν οι πολιτικοί τις αδυναμίες των νέων. Ναι, ακριβώς. Προς χάρη πελατειακών σχέσεων, ακριβώς για αυτό το λόγο. Δηλαδή, εκμεταλλεύτηκαν κάποιες καταστάσεις. Κρίμα και για αυτά τα παιδιά όμως που βρέθηκαν σε αυτό το καθεστώς, ας πούμε, και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Αλλά όπως είπε και πολύ σωστά και ο Θωμάς, δηλαδή είχε, ο δημόσιος και ο κρατικός τομέας είχε ξεχυλωθεί, δηλαδή δεν πήγαινε άλλο. Πόση, ας πούμε, θα ήταν η αναλογία εργαζόμενων δημοσίων με πληθυσμό, ας πούμε. Δηλαδή ήταν πραγματικά τρομακτικό. Και έπρεπε κάποια στιγμή να κοπεί απότομα. Εδώ είχαμε φτάσει, συγγνώμη που διακόπτω, είχαμε φτάσει στο σημείο μέχρι και ελεύθεροι επαγγελματίες να θέλουν να ζήσουν από το δημόσιο. Mm-hmm. Άκουγα στην τηλεόραση τους αγρότες και έλεγε αγρότης, θέλουν 15.000 ευρώ στο χέρι για να μπω στο κτήμα. Mm-hmm. Αυτή η νοοτροπία. Ναι, αλλά αυτή την νοοτροπία, συγγνώμη Θωμά μου, μας την εμπέδωσαν οι πολιτικοί. Έτσι. Κάποιοι μας την πέρασαν αυτή την νοοτροπία. Ναι. Ναι, είχαμε και τα θέματα, ας πούμε, υπήρξε ένα μεγάλο και τεράστιο ζήτημα, βέβαια το οποίο και αυτό ξεχάστηκε, πέρασε, γράφτηκε αυτό στην ιστορία, με τις επιδοτήσεις. Mm. Δηλαδή, δεν υπήρχε εκεί για να εξυπηρετηθούν ορισμένα συμφέροντα, δεν υπήρχε κρατικός έλεγχος. Δηλαδή, έλεγε, ξέρω εγώ, ότι φέρει πίν έχεις 30.000 ρίζες, δεν σε έλεγχε κανένας. Απλά πήγαινες και με κάποιες ωραίες συνεννοήσεις και έπαιρνες τα ανάλογα χρήματα. Και έφτασε κάποια στιγμή και η Κομισιόν το πήρα, να σας το πω έτσι απλά, γραμμή. Και λέει, όπα, τι γίνεται. Κάτι εκεί στην Ελλάδα, ας πούμε, κάτι γίνεται. Γιατί και εξαγωγές αναλογής δεν είχαμε. Και τώρα βλέπετε που έχουμε φτάσει, ας πούμε. Εγώ θυμάμαι μια περίπτωση, το 2000 προεκλογική περίοδο, είχε έρθει εδώ στην Κέρκυρα ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Σιμίτης. Και μέσα σε αυτό το επικοινωνιακό που επικρατεί δυστυχώς και μέχρι αυτή τη στιγμή, είδαμε χθες τα επικοινωνιακά των δύο μεγάλων. Τέλος πάντων, για να επανέλθω, όταν είχε έρθει ο κύριος Σιμίτης, έκανε βόλτα εκεί στο Τζάβρου σε ένα κτήμα και βρήκε κατά λάθος ένα νέο αγρότη. Και προσπάθησε, έπεισε τους πολίτες, έπεισε τους νέους να ασχοληθούν με την γεωργία. Βέβαια, θα ήθελα να συναντήσω αυτή τη στιγμή αυτό το νέο αγρότη για να μου πει. Ένα ακόμα αγρότη. Ναι, τότε που τον. Δεν ξέρω αν το θυμόσαστε, αλλά μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Δεν ξέρω. Ή το άλλο, έβλεπα τον πρωθυπουργό, τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Καραμαλή, να ασχολείται με το διαδίκτυο. Έτσι. Είχε πάει σε σχολές σε κομπιούτερ και έκανε παρέα με τους νεολαίους. Το ίδιο, δεν ξέρω αν το αντέγραψε με τον καλύτερο τρόπο, τον νυν πρωθυπουργό, τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου, που ασχολείται με το διαδίκτυο, με τους νεολαίους. Τέλος πάντων, όλα αυτά τα επικοινωνιακά, πώς τα εισπράτετε εσείς? Εννοείται την ανοιχτή διακυβέρνηση. Ναι. Το Open Go. Πώς τα εισπράτετε εσείς όλα αυτά? Να πω κάτι, δηλαδή τώρα το ζήτημα είναι το εξής, για παράδειγμα. Ωραία όλα αυτά, δεν αντιλέγω, ωραία καινοτόμα πρωτοποριακά, αλλά
κατά πόσο είναι παιδιά της ηλικίας μας και μικρότεροι έχουν τη δυνατότητα, μάλλον οι γονείς των παιδιών αυτών, να τους παρέχουν από οικονομική άποψη έναν υπολογιστή και ίντερνετ. Δηλαδή, ωραία όλα αυτά, να έχουμε ίντερνετ, να κάνουμε, ας πούμε, να έχουμε κάποιες υπηρεσίες να παρέχονται μέσω διαδικτύου, αλλά εγώ σας λέω και πάλι από τη βάση. Δηλαδή, δεν θα πει κανένας όχι σε αυτό το πράγμα, αλλά υπάρχουν οι ανάλογες, ας πούμε, υποδομές από την οικογένεια ώστε να δώσουν στο παιδί έναν υπολογιστή για να μπορέσει να μπει στο διαδίκτυο. Mm-hmm. Δηλαδή είναι κατ' εμέ πάλι βαθύτερο, πρέπει να εξεταστεί υπό άλλη οπτική γωνία ώστε να πούμε ότι όντως είναι κάτι αρκετά καλό για τον κόσμο. Και βέβαια, αλλά οι όποιες επαφές βλέπουμε είναι και τις στιγμές, έτσι, γιατί μία φορά τη βλέπουμε αυτή τη στιγμή που είναι δίπλα μας, δεν είναι την επόμενη υπάρχει, μέρα. Μα είναι γνωστή η προπαγάνδα, ούτως ή άλλως. Πάντοτε υπάρχουν αναπολιτικές παρατάξεις και κάποιες επικοινωνιακές πολιτικές. Αλλά σας λέω και πάλι, θεωρώ ότι οι προτεραιότητες που θα έπρεπε να εξυπηρετηθούν για την ελληνική κοινωνία ως όλων έπρεπε να είναι άλλες. Δηλαδή τώρα το ίντερνετ ήταν το θέμα μας, κύριε Κύρο. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Όχι, προς Θεού. Δηλαδή τώρα εντάξει, προεκλογικά, μήπως ήταν το φθηνότερο που μπορούσε να εξυπηρετηθεί από την κυβέρνηση, για παράδειγμα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, όσον αφορά τις προτεραιότητες, έπρεπε να είναι ιεράρχηση άλλη, εντελώς διαφορετική. Πάρα πολύ διαφορετική, μισθολογικά. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε από τους χαμηλότερους μισθούς των 27 των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για ποιο λόγο? Κοίτα, αυτό που ήθελα να ρωτήσω, Προκόπη, τα παιδιά βγαίνουν οι νέοι οικονομικά στις μέρες μας? Σας φτάνουν τα χρήματα που έχετε από το μισθό σας για να βγάλετε τις δικές σας ανάγκες? Μαρία, για πες. Εγώ θα έλεγα ότι όχι, δεν μας φτάνουν. Γι' αυτό και αναγκαζόμαστε να μένουμε τους γονείς μας, παρόλο που είμαστε πάνω των 25 όλοι, δυστυχώς. Όπως είπαμε και πριν, τα όνειρα και η οικογένεια δεν υπάρχουν. Θέλουμε την ανεξαρτησία μας. Από τη στιγμή που δουλεύουμε, κουραζόμαστε γι' αυτό. Έχουμε κουραστεί για να φτάσουμε σε ένα επίπεδο σπουδών και προσπαθούμε για το καλύτερο και με την εργασία μας. Δεν μας δίνουν τη δυνατότητα να ζήσουμε το όνειρό μας, να ζήσουμε μόνοι μας, να βγούμε, να διασκεδάσουμε. Είμαστε με ένα χαρτί στο χέρι. Έχετε περιορίσει λοιπόν αρκετά. Αρκετά, από τη βέβαια, ζωή σας. Αυτό που λέει η Μαρία είναι και θέμα αξιοπρέπειας. Mm. Και εμείς σαν νέοι έχουμε αξιοπρέπεια. Και ειδικά εγώ, επειδή ενημερώνομαι και για το παγκόσμιο σκηνικό, δεν δέχομαι η Ελλάδα να διασύρεται στο παγκόσμιο στερεώμα. Πρώτο θέμα είναι τις τελευταίες 24 ώρες. Και να λένε ότι οι Έλληνες είναι τεμπέληδες, οι Έλληνες είναι το ένα, είναι κλέφτες, είναι απατεώνες, μόνο και μόνο. Οι νέοι δεν δουλεύουν και πίνουν καφέ στις πλατείες. Ακριβώς. Δεν το δέχομαι αυτό. Και επειδή έχω εκλέξει κάποιους ανθρώπους στην εξουσία για να κάνουν τη δουλειά αυτή, περιμένω από αυτούς να σταθούν στο έψιλον των περιστάσεων. Περιμένει εσύ, απαιτεί. Απαιτώ αυτή τη στιγμή. Περιμένα το προηγούμενο διάστημα. Ναι. Που υπήρχε ακόμα περιθώριο να τρέξουν οι μεταρρυθμίσεις και αλλαγές. Αυτή τη στιγμή όμως απαιτώ, γιατί έχουμε φτάσει στο όριο. Ή τώρα ή ποτέ. Ποιο όριο? Στον όριο... πάτο έχουμε φτάσει. Ναι. Της ολικής κατάρρευσης. Να ρωτήσω κάτι. Εσύ είσαι εποχιακός, έτσι, εποχιακός εργαζόμενος. Όταν τελειώσεις την απασχόλησή σου εκεί που δουλεύεις, θα ήθελες να ανοίξεις μια δικιά σου δουλειά? Θέλω να πω, πηγαίνεις στον ΟΑΕΔ, ψάχνεις να βρεις κάτι, ας πούμε, που να σε ενδιαφέρει και που να έχεις στόχους? Έχω ψάξει. Ναι. Έχετε ψάξει? Έχω ψάξει μαζί με κάποια άλλα άτομα, όχι μόνο πριν να την ανοίξω, να μοιράσουμε δηλαδή το κεφάλαιο μιας επιχείρησης. Έχω ψάξει και έχω σκεφτεί διάφορες επενδυτικές ευκαιρίες που μπορεί να δημιουργηθούν στην αγορά. Υπάρχουν. Απλά πρέπει να έχεις το κατάλληλο κεφάλαιο και την κατάλληλη χρηματοδότηση. Κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο τώρα να στο. Θα το ρισκάρεις εσύ αυτό με τους φίλους σου? Αυτή τη στιγμή όχι. Περιμένω. Περιμένω. Είμαι σαν αμονή. Ζεσταίνεσαι που λένε. Ζεσταίνομαι και παρακολουθώ βέβαια από στενά για να δω πότε θα υπάρξει κατάλληλη ευκαιρία, πότε θα μπορέσω να κάνω την κατάλληλη κίνηση ώστε να μεγιστοποιήσω το όφελός μου σαν νέος επιχειρηματίας. Μάλιστα, Μαρία. Και εγώ θα ήθελα φυσικά να κάνω δικιά μου επιχείρηση. Αυτό θα ήταν το όνειρό μου. Τώρα καταλαβαίνω ότι είναι αδύνατον. Το είχα ψάξει παλιότερα με τις επιδοτήσεις. Πώς μπορώ να. Ναι. Βοηθηθώ, δυστυχώς, βλέπω ότι δεν το έχεις βγάλει από τις σκέψεις σου? Όχι, φυσικά. Επαναπάβεσαι στην οικογενειακή επιχείρηση του πατέρα σου? Όχι, της μητέρας? Προσπαθώ να κάνω το καλύτερο, να πάρω γερά θεμέλια και μόλις μου δοθεί κατάλληλη ευκαιρία να πετάξω. Ναι. Να κάνω το δικό μου άνοιγμα. Εγώ στο εύχομαι να πετάξεις. Ευχαριστώ. Νίκο. Δεν έχω και τόσο επιχειρησιακές, ας πούμε, διαθέσεις και
και θέλω, για να είμαι ειλικρινής. Ούτως ή άλλως ακαδημαϊκή καριέρα θέλω να κάνω, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά σκεφτόμουν, για να πω έτσι και την αλήθεια, σκεφτόμουν να ανοίξω κάτι, ας πούμε, με τον αδερφό μου, ναι. Ένα μικρό καφέ ή με ένα καλό, πολύ καλό μου φίλο, αλλά είμαι και εγώ λίγο υπό αναμονή. Δηλαδή, για να μπορέσει να κάνει ένα άνοιγμα, πρέπει να υπάρχει και ένα γερό θεμέλιο, ένα στερέωμα συγκεκριμένο. Τώρα είναι πολύ συγκεχημένα πολλά για την Ελλάδα. Όχι, σε αυτό που έχει σπουδάσει. Σε αυτό που έχω σπουδάσει, ο δρόμος που έχω ακολουθήσει είναι καθαρά ακαδημαϊκής καριέρας. Δηλαδή, να γίνω καθηγητής πανεπιστημίου. Όλα πάνε, δόξα τω Θεώ, καλά με τις επιστημονικές δημοσιεύσεις. Αγωνίζομαι βέβαια, δηλαδή για να φανταστείτε ότι ενώ σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη υπάρχει επένδυση στην έρευνα, στην Ελλάδα για τον τελευταίο προϋπολογισμό δεν ξεπερνάει η επένδυση στην παιδεία βάσει του ΑΕΠ. Πάντως, το 2,4%. Η πρώτη προτεραιότητα της οποιαδήποτε κυβέρνησης είναι η παιδεία. Προεκλογικά. Και στο Λέγιν. Γιατί στο πράγμα είναι διαφορετικά. Μα οι πρώτες περικοπές γίνονται σε παιδεία και σε υγεία. Οι πρώτες περικοπές που είναι. Αυτό που λένε όλοι οι εκάστοτε πρωθυπουργοί, πρώτη προτεραιότητα, παιδεία και πολιτισμός. Ναι, πολιτισμός. Και έρχεται έπειτα η υγεία και έρχονται και όλα τα. Είναι τα πρώτα που κόβουν. Από εκεί είναι πάντα που θα τραβήξουν κάτι και θα κόψουν. Και ενώ σε άλλα κράτη, ας πούμε, υπάρχει επένδυση στην έρευνα. Εδώ, για παράδειγμα, όποια ταξίδια έχω κάνει σε εξωτερικό για να μιλήσω σε συνέδρια, τα έχω κάνει από τον εργαζόμενο Νικολάκη. Δηλαδή, κάνω, ας πούμε, στην άκρη κάποια χρήματα, σιγά σιγά μαζεύω και όταν έχω την ανάσα, ας πούμε, για να μπορέσω να φύγω, τότε δαπανώ κάποια χρήματα δικά μου. Δηλαδή, δεν υπάρχουν κάποια ερευνητικά προγράμματα που, αν υπάρξουν κιόλας, υπό προτεραιότητες και υπό προϋποθέσεις θα μπορέσει να τραβήξει κάποια χρήματα. Εγώ θα ήθελα να μου πείτε πώς βλέπετε τα πράγματα από εδώ και πέρα. Περιμένουμε έναν ανασχηματισμό. Αυτός ο ανασχηματισμός θα μας δώσει τη λύση που επιθυμούμε, τη λύση που επιθυμεί όλη η Ελλάδα και οι πολίτες. Μπορώ να. Θεωρώ ότι θα έχουμε, αν γίνει αλλαγή προσώπων, για παράδειγμα. Μπορώ να αναφέρω και ανοιχτά κάποια πρόσωπα στο Πρωθυπουργικό Συμβούλιο. Μην μου πεις άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του Άγιος. Όχι. Θεωρώ, για παράδειγμα, ότι. Έχει παρατηρηθεί το προηγούμενο διάστημα ένα φαινόμενο μέσα στο ΠΑΣΟΚ ότι ορισμένοι υπουργοί φανήκανε κακοί και κάποιοι το παίζανε καλοί. Δηλαδή κάποιοι κάνανε λαϊκισμό, σκόπιμο λαϊκισμό και κάποιοι κάνανε το έργο τους. Ενώ αναφέρομαι για τον κύριο Λοβέρδο, τον οποίο τον εκτιμώ, και τον κύριο Παπακοσταντίνο, για να σας φανεί αυτό περίεργο, παρόλο που τα σκληρά μετά και την πολιτική που έχει ακολουθήσει. Και υπάρχουν και από την αντίστροφη, στην αντίπερα όχθη, κάποιοι πολιτικοί, όπως ο κύριος Ρέπας, η κυρία Κατσέλη, η κυρία Μπυρμπίλη, η κυρία Ξενογιανακοπούλου, που είναι εξαφανισμένη, που μόνο λόγια. Από το Υπουργείο τους, εγώ δεν είδα κάτι να έχουν κάνει αυτούς τους 18 μήνες μέσα στο μνημόνιο. Μόνο λόγια. Θεωρώ ότι με βάση τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και. Δηλαδή. Αυτά που γίνονται στην Ευρώπη και αυτά που γίνονται στις εξελίξεις που γίνονται στην Αμερική, ο Ομπάμα π.χ. που βρέθηκε πριν από λίγες μέρες με τη Μέρκελ και συνεννοηθήκαν για ένα ενισχυτικό πακέτο επενδύσεων στην Ελλάδα ύψους 30 εκατομμυρίων δολάριων. Ζήτησε τη βοήθεια της Ελλάδας ο Ομπάμα. Ζήτησε. Και θεωρώ και ότι η Αμερική είναι στο πλευρό μας. Δηλαδή θα μας αφήσει να χρεοκοπήσουμε τόσο εύκολα. Ακριβώς γιατί με βάση τα αλληλικά ομόλογα. Πολλές αμερικάνικες χρηματοπιστωτικές εταιρείες έχουν επενδύσει εκατομμύρια δολάρια στη μη χρεοκοπία της Ελλάδας. Εάν η Ελλάδα χρεοκοπήσει, θα αναγκαστούν αυτές οι εταιρείες να δώσουν τεράστιες αποζημιώσεις σε γερμανικές εταιρείες, οι οποίες κατέχουν και αυτές ασφάλιστρα κινδύνου πάνω στο ελληνικό ομόλογο. Και αυτό δεν τους συμφέρει καθόλου. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι θα μας βοηθήσουν. Θέλουν να μας βοηθήσουν. Είναι και ο δεύτερος ανασχηματισμός, έτσι, μην το ξεχνάμε. Έχουμε ξαναλλάξει κάποια θέλουν πράγματα. Θέλουν να μας βοηθήσουν για τους δικούς τους σκοπούς, έτσι. Βέβαια, προς το παρόν, ξέρετε κάτι, μου έλεγε ένας φίλος ότι στην ουσία η Ελλάδα είναι σαν να μην έχει φορολογική ενημερότητα. Εάν πας εσύ στην εφορία και ζητήσεις φορολογική ενημερότητα και αν χρωστάς, δεν σου δίνουν φορολογική ενημερότητα. Έτσι και η χώρα μας. Ουσιαστικά, άμα πάει σε οποιαδήποτε χώρα να δανειστεί, πρέπει να δείξεις ότι έχεις φορολογική ενημερότητα. Εμείς τι μπορούμε να δείξουμε. Όχι, μου άρεσε αυτή η ανάλυση που έκανες. Δεν ξέρω εάν μιλάς. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να συζητάς αρκετές ώρες στο διαδίκτυο με φίλους σου ξένους.
Όχι, απλά. Εντάξει, τα παρακολουθώ. Να σας πω και κάποια ενδεικτικά στοιχεία. Π.χ. Έχεις φίλους στο εξωτερικό? Έχω φίλους, ναι. Μάλιστα. Έχω ένα φίλο στο Βέλγιο. Έλληνα ή Βέλγο. Μάλιστα. Και τι λέει ο φίλος σου ο Βέλγος για τους Έλληνες? Λέει ότι βλέπει και εκεί ότι έχουμε πρόβλημα σοβαρό. Λυπάται. Πολύ μεγάλο πρόβλημα, έτσι. Λυπάται γι' αυτό. Και του έχω ζητήσει κιόλας να φύγω, να πάω στο Βέλγιο να δουλέψω. Μου λέει και εδώ πέρα στο Βέλγιο είναι χειρότερα τα πράγματα. Θέλω να επισημάνω ότι... Μήπως σου είπε και ο φίλος σου να έρθει εδώ στην Ελλάδα να δουλέψει? Όχι. Μπορεί πιο μετά να κάνει κάποιο επενδυτικό σχέδιο, πλάνο και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Ναι. Αυτή τη στιγμή είχε αναλάβει στο Βέλγιο, να φανταστείτε, μόνο ένα άτομο, την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστημάτων σε όλο το Βέλγιο. Mm-hmm. Σε σχολεία, εκκλησίες, παντού, πάρκα. Mm-hmm. Πάει καλά. Πάει καλά, ναι. Αυτά. Μάλιστα. Δεν ξέρω τι σκέφτεσαι, πάντως γεγονός είναι ότι είσαι χαμογελαστή από την έναρξη της εκπομπής, είσαι αισιόδοξη. Είμαι αισιόδοξη. Όμως είσαι και βλέπεις την πραγματικότητα. Βέβαια, είμαι πάρα πολύ αγανακτισμένη. Πέρα από το ότι γελάω, απλά προσπαθώ να διακομωδήσω την κατάσταση, γιατί μόνο για γέλια είναι, έτσι όπως έχουμε καταλήξει. Αυτό που απαιτώ, πραγματικά απαιτώ, είναι να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι για όλο αυτό το χάλι. Να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Ναι. Με όμικρον γιώτα. Με όμικρον γιώτα. Διότι οι υπεύθυνες είναι και οι πολιτικές των κομμάτων, έτσι. Ναι, ναι, βέβαια. Δεν μπορούμε όμως να βάλουμε όλους τους πολιτικούς στο ίδιο καζάνι, στο ίδιο όχι. Καζάνι, κακά τα ψέματα, έτσι. Ναι, απλώς κάποιοι πληρώνουν αμαρτίες άλλων. Ναι, όμως πρέπει να πληρώσουν αυτοί που έφτεξαν και μας έφτασαν σε αυτό το σημείο, γιατί θεωρώ ότι φάγαν πάρα πολλά χρήματα και ότι κανένας από αυτούς δεν έχει τιμωρηθεί. Mm-hmm. Και ζητάνε από εμάς τον απλό πολίτη, ο οποίος μπορεί να χρωστάει 200 ευρώ στην εφορία, 300 ευρώ, μας κλείνουν τα μαγαζιά ή... Ναι. Όπως είπατε πριν, δεν σου δίνουν φορολογική ενημερότητα και έχουν φάει δισεκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Και κανείς δεν τιμωρείται γι' αυτό. Πού πήγαν τα λεφτά. Πού πήγαν τα λεφτά, ναι. Το λεφτά πάντως υπάρχουν. Το ένα όμως έτσι δεν είχε πει ο πρωθυπουργός. Έτσι. Κάτι έλεγες. Αυτό που είπε η Μαρία. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Ναι. Δηλαδή, ένας μπορεί να χρωστά 200 ευρώ και ένας 300.000 ευρώ. Είναι και δύο απατεώνες. Είναι και δύο κλέφτες. Αυτό το έχουν συνειδητοποιήσει οι πολιτικοί. Ακριβώς. Δεν σημαίνει ότι εσύ χρωστάς 200, εγώ χρωστάω παραπάνω, άρα εγώ είμαι ενώ εσύ δεν είσαι. Είναι ακόμα και ένα ευρώ να χρωστάς, είσαι. Αν θέλουμε να μιλάμε, να είμαστε δίκαιοι με τον εαυτό μας, πάνω απ' όλα και μετά με τους άλλους, πρέπει να τα βλέπουμε όλα με την ίδια. Εγώ, αυτό που θέλω τώρα... Να ρωτήσω κάτι. Εσύ έχεις επικοινωνία με φίλους σου στο εξωτερικό, γιατί φαντάζομαι θα έχεις. Ναι, βέβαια. Έχω αρκετούς φίλους. Σκέφτεσαι να φύγεις? Και για να πάω εκεί που είναι αποκλείεται, δηλαδή στην Αμερική. Μα. Όχι, δεν το σκέφτομαι με τίποτα. Γιατί να φύγω, δεν υπάρχουν τα οικονομικά ή γιατί... Δεν υπάρχουν και τα οικονομικά και εγώ δεν ξέρω. Αυτό το γεγονός τώρα ότι ο Ομπάμα ήρθε σε επαφή με τη Μέρκελ και θέλει να σώσει εμάς από τη στιγμή που ξέρει ότι... Μέσω της Ελλάδας, αν διαλυθεί το ευρώ, θα γίνει καλό στο δολάριο. Δεν ξέρω, δηλαδή, κάποια πράγματα ώρες-ώρες δεν μπορούν να δικαιολογηθούν. Δηλαδή, προσπαθώ να βρω αιτίες, ας πούμε, για ποιο λόγο μπορεί να γίνονται αυτά. Αλλά και μέσα και στον προηγούμενο μήνα, δηλαδή σε κάποιες δηλώσεις, για παράδειγμα, του οικονομολόγου νομπελίστα Κρούγκμαν, του γνωστού Αυστραλού οικονομολόγου Σαβούρη, οι άνθρωποι είπαν ότι δεν μπορεί και δεν θα χρεοκοπήσει η Ελλάδα. Διότι. Εάν όχι, καταρρεύσει. Δεν θα χρεοκοπήσει, δεν θα αφήσουμε. Δεν θα, να μπράβο, ακριβώς. Ναι, ναι, σωστότερα. Ορθότερα, έτσι. Δεν θα αφήσουν να χρεοκοπήσει η Ελλάδα, διότι οι ζημίες είναι πολύ περισσότερες από τα κέρδη. Και πόσο μάλλον για το κράτος της Γερμανίας. Η οποία βλέπουμε ότι τόσο καιρό, δηλαδή στην ουσία το όραμα της Γερμανίας είναι μια γερμανική Ευρώπη και όχι μια ευρωπαϊκή Γερμανία. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό αυτό το πράγμα. Αυτό το ζούμε. Αλλά οι πιο ζημιωμένοι από όλους, εάν χτύπα ξύλο, χρεοκοπήσουμε ή μας αφήσουν να χρεοκοπήσουμε, θα είναι οι Γερμανοί. Οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή και εδώ και πάρα πολύ καιρό οι πιο κερδοφόροι από όλους. Ναι, Ευρώπη, ναι. Και στην Ευρώπη μαζί με τη Φιλανδία είναι πλεονασματικές οι οικονομίες τους. Νούμερο ένα. Στο έχουμε δίλημα... τρία λεπτάκια, συγγνώμη, πριν ωραία. Ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Λέμε. Στο δίλημα που έθεσαν στον ελληνικό λαό, χρεοκοπία ή μνημόνιο, είναι τι απαντάνε? Ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε. Εντάξει, αυτό. Τι λέτε, παιδιά?
χροκοπία δεν μας οδηγεί πουθενά. Θεωρώ. Αυτοί που λένε για χροκοπία, μάλλον δεν είναι γνωρίζουν από οικονομικά. Εγώ θεωρώ ότι η λύση είναι μνημόνιο. Μνημόνιο όμως με καλύτερη αναδιαπραγμάτευση των όρων. Όρο. Mm-hmm. Να έχουμε καλύτερη αναδιαπραγμάτευση των όρων. Και αν μας πούν όχι. Υπέρους. Αν μας πούν όχι, σε τι. Στην αναδιαπραγμάτευση. Καταρχάς, για να ζητάς πράγματα πρέπει να έχεις αποδώσει. Δεν mm-hmm. μπορείς να ζητάς σαν κυβέρνηση χωρίς να έχεις αποδώσει τίποτα. Mm-hmm. Να έχεις δικαιώμα, για να έχεις δικαιώματα πρέπει να έχεις προχωρήσει με τα ρυθμίσεις, να είσαι συνεπής στις υποχρεώσεις σου, αυτό που λες να το κάνεις. Γιατί εμείς έχουμε χάσει την πιστολιτική μας ικανότητα. Ακριβώς. Και έχουμε χάσει την αξιοπιστία μας στους Ευρωπαίους εταίρους. Και δεν ξέρω πόσα χρόνια θα κάνουμε για να πούμε στις αγορές. Όταν βγαίνει όλη η ΡΕΝ και σου λέει, κύριε. Το λέει έξω από τα δόντια. Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, βρείτε τα, γιατί ο χρόνος τελειώνει και δεν θα πάρετε την πέμπτη δόση. Αυτό σημαίνει κάτι. Σημαίνει ότι έχουν χάσει την υπομονή τους. Θωμά μου, δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου. Αγωνείτε για τον ανασχηματισμό. Εγώ προσωπικά όχι. Ούτε εγώ. Εγώ αγωνιώ. Αγωνείς. Θα περιμένεις μέχρι αύριο, διότι από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει περίπτωση απόψε να αναγγελθεί ο ανασχηματισμός. Ένα τελευταίο σχόλιο από όλους σας, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Αν είναι δυνατόν μέσα σε μισό λεπτό, θα ήταν ακόμα καλύτερα. Ένα δικό σας σχόλιο προς τους νέους που μας ακούν. Θεωρώ ότι όλοι οι νέοι της γενιάς μου πρέπει να κάνουμε υπομονή και να παλέψουμε ακόμα περισσότερο για αυτό που έρχεται. Και ο Θεός εδώ είναι. Τους καλούς θα τους ανταμείψει. Μαρία. Εγώ είμαι αισιόδοξη και πιστεύω ότι με δουλειά όλα θα πάνε καλύτερα. Αυτό. Να προπονηθούμε κι άλλο. Νίκο. Αισιοδοξία, δυναμικότητα και πίστη σε ό,τι κάνουμε. Να μην χάσουμε ποτέ την πίστη μας. Τίποτα άλλο. Λένε. Εγώ θα συμφωνήσω με την αισιοδοξία. Και περιμένω και εγώ βέβαια τον ανασχηματισμό, ναι. Ομολογώ να πω, γιατί είναι έντονη βημολογία και έχουμε ακούσει όλες αυτές τις ώρες πάρα πολλά πρόσωπα. Για να δούμε λοιπόν τι θα δούμε αύριο. Οπότε αύριο το πρωί, το πρώτο πράγμα που θα μου πεις εδώ στο σταθμό... Είναι τα νέα πρόσωπα. Είναι τα νέα πρόσωπα. Ελπίζω να είναι πολλά. Για να δούμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμη αυτή η συζήτηση. Ελπίζω να συνειδητοποίησαν αρκετά οι πολιτικοί, αλλά. Δεν ξέρω τι θα κάνουν οι πολιτικοί. Σας ευχαριστώ θερμά πάρα πολύ. Ευχαριστώ και Λένα Σημάτη. Θα τα πούμε αύριο εμείς στο Δελτίο Ειδήσεων, αλλά και στην εκπομπή εκτός κέντρου, με τον Τρίφωνα Βέργη. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Αμέσως μετά η αθλητική εκπομπή του Start. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Καλή σας νύχτα.